μάμη. Ποιος λείπει? Εσύ. Κανένας. Εγώ. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε. Βεβαίως. Αγάπη μου. Θέλει να μιλήσετε πρώτα εσείς και μετά εγώ. Όχι. Παίρνεις. Χριστέ μου. Παίρνει. Κάτι, ωραία τα παιδιά. Παίρνεις. Έλα, έλα τώρα. Θέλει να τους διώξω όλους. Ποιος θα μιλήσεις. Θα ξεκινήσεις. Ναι, θα ξεκινήσω. Καλά, είναι μεγάλη μας τιμή σήμερα. Πόσο έχει ο μήνας? Ούτε κάθε μάτι με ρωτήσατε. 30 Μαΐου. Είναι η πρώτη μας επαγγελματική παράσταση. Δική σας! Με τη Στέλλα Μαρή. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή σας. Pocket Flat και Minus 2 Together All. Η μάμη του θεάτρου. Θα συνεχίσει κανένας άλλος ηλίθιος να μιλάει. Ευχαριστώ, Βλάντ. Θα ξαναμιλήσω αύριο. Ναι. Ήταν η Γεωργία Κατσανού. Ονομάζομαι Γεωργία Κατσανού και είμαι καλά. Και είναι καλά, αλλά και λατρεμένη. Είναι όλοι λατρεμένοι, μην κάνω διακρίσεις. Τόνια. Έλα, πες κάτι, πες κάτι. Αφού σε ζητάει. Ναι, ναι, φυσικά θα πω. Θα πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέλλα, ειδικά είναι στα παιδιά του Pocket Flat, που σε μια επαγγελματική παράσταση που ήταν ολοκληρωμένη, όχι μόνο μας έβαλε μέσα, αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία. Μας βασάνισε, αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία να. Να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε, ναι, και να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε μέσα από τη δουλειά της. Και συμπλήρωση, παρακαλώ, δεν είναι καθόλου αυτό. Α, ναι, και εμένα με λένε Τόνια. Γιανούλα. Τόνια Γιανούλα. Χριστίνα μου, πες μας κάτι κι εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Στέλλα που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί στη συγκεκριμένη παράσταση και γενικά δεν μπορώ. Χριστίνα Φανταζή, η συγκίνηση μεγάλη. Αλίκη Κανέλη. Τι να πω, είναι μια μοναδική εμπειρία. Ξεκίνησα βέβαια με τη Στέλλα από το Βρυσάκι και έχω καταλήξει μαζί της στις φυλακές, στο Κακογιάννη. Στα κάθε δεν είναι έτσι όπως φυλακές παίξαμε, δεν πήγαμε. Και εντάξει, ναι, ζω πολύ μοναδικές εμπειρίες και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εννοείται. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Και τώρα ο Άμλετ. Περίμενε. Ας μιλήσουμε για Άσπη. Σπύρος Γιώργας. Ήταν η Αλίκη Κανέλη πριν. Συγγνώμη, η Αλίκη Κανέλη. Ναι. Τα νόματα τα άλλα είπαμε. Σπύρος Γιώργας. Ήμουν ο μοναδικός κόκορας αυτό το αριστερό. Μέχρι που ήρθε αυτός ο Ανδρή, ο αθρίος. Ο Δημήτρης ο Σφυρόπουλος. Και έτσι μοιραζόμαστε τους ρόλους. Ταξιδεύουμε καλά με τη Στέλλα. Είναι τρελοκομεία όσο είμαι κι εγώ, είναι εξαιρετική δασκάλα και πιάνουμε λιμάνια. Το άλογο του παρορμητισμού της. Ξέρεις, Στέλλα, τη λέω, την αγαπώ. Αγαπώ όλα τα παιδιά. Παιδιά, σας ευχαριστώ που ταξιδεύουμε μαζί. Σπύρος Γεώργας και δεν είμαι καθόλου καλά. Πριν την περάσεις, Δημήτρης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε για δεύτερη φορά σε αυτό το χώρο το Post Hamlet. Ο Post Hamlet πρώτη φορά, εσείς παίξατε, ήρθατε με άλλο έργο. Ναι. Αυτά τα Χριστούγεννα. Και είναι τρομερή εμπειρία και αυτά. Και συγκεκριμένες προηγούμε, αγάπη μου. Και λυκή πίνη. Καλησπέρα, δύο κουβέντες. Η τέχνη έχει να κάνει με την εξήτηση της ψυχής μας. Τα μύχια, τα ταξινόμετα, τα αποσιοποιημένα. Είναι η ασκητική αυτάρκεια της τέχνης που λέμε με τη Στέλλα. Πώς η σάρκα μπορεί να μετατραπεί σε πνεύμα μέσα από αφοσιωμένη δουλειά και από την απόσταση, την όσο δυνατόν απόσταση από το σύρσιμο της καθημερινότητας. Ευχαριστούμε από καρδιά Στέλλα και ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, όλους, όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε. Αυτά λέει και με φτιάχνει. Να μάθεις να τις τύχεις, ναι. Το ύψος στον ευθυνό σου. Γεωργία Χιλεοπούλου. Η θεά μας. Τραβετή Χριστίνα. Δεν το πιστεύω βασικά ότι τελειώνει ο Post Hamlet. Μάλλον η Στέλλα κάτι πάλι θα ξαναβρει. Δεν ξέρω, θα μας το πει την επόμενη εβδομάδα. Παίζουμε σε ένα μήνα πάλι. Post Hamlet, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Μια άλλη εκδοχή. Μια άλλη εκδοχή, ναι. Παρ' όλα αυτά είναι συγκινητικό γιατί είμαστε όλοι. Από Βρυσάκι, Hamlet που. Κακογιάννη. Και Pocket Flat. Δηλαδή μιλάμε οικογένεια. Είμαστε φαμίλια. Σαφώ είμαστε φαμίλια και φίλε. Και
Φιλική Στίβου, ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Χαρά κονταξάκι. Μάλιστα. Έλα κοντά μας, μας πεις και εσύ την ξυπνάδα σου. Αγάπη μου. Εγώ δεν θα πω ξυπνάδα, εγώ θα πω ότι μετά από 3 χρόνια μαθαίνω ακόμα τα λόγια μου. Να καταγραφεί αυτό παρακαλώ. Έχω φοβερό άγχος, σαν να είναι η πρώτη παράσταση. Μπράβο, μπράβο. Και τελειώνοντας σήμερα, ελπίζουμε να εισέλα να σκεφτεί ένα άλλο έργο. Ντροπή, ντροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχουμε περάσει μαζί. Και αυτό που παρατηρώ τελικά είναι ότι όσο και αν γκρινιάζω, όσο και αν αισθάνομαι περίεργα, κάθε φορά που είμαι πάνω στη σκηνή, σε οποιαδήποτε σκηνή, όλα αλλάζουν και γίνονται ένα με το έργο. Το ξέρω! Να μιλήσω και εγώ. Να μιλήσω και εγώ. Συγγνώμη, αγάπη μου. Παρακαλώ, μα. Ακούγεται κλισέ, αλλά ναι, είμαι πολύ συγκινημένη. Ναι, τους αγαπώ, ναι, τους ευχαριστώ. Γιατί όποια ιδέα και αν έχεις, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς το ανθρώπινο υλικό που όχι απλά θα οδηγήσει σε υλοποίηση αυτού, αλλά θα σε εμπνεύσει και περαιτέρω. Παίρνω πάντα από το ενεργειακό υλικό και την διάνοια των ανθρώπων μου. Να πω ότι όσο αφορά τους μαθητές μου, είναι συναρπαστικό ότι πια είναι και συνεργάτες μου και το έχουν κερδίσει αυτό. Είμαι κατά των διακρίσεων, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι εδώ παλαιότεροι ηθοποιοί με νεομηθένες ηθοποιούς και είναι όλοι επαγγελματίες, γιατί ο επαγγελματισμός έχει να κάνει με μεταλλίτε. Συγγνώμη για το γαλλικό. Έχει να κάνει με τρόπο σκέψης και όχι με κάτι ψεύτικο. Ναι, είναι επαγγελματίες γιατί όλοι πολύ σοβαρά υπηρετούν το θέατρο. Και όσο αφορά το ποστά μου, είναι ότι είμαι σαφώς πολύ συγκινημένη. Είναι ένα έργο που καταγράφει πια 2 χρόνια εξέλιξη και πορείας, με υποπράγματα που μπορείτε να δείτε και στο σκηνοθετικό σημείωμα. Ξεκίνησα από το έργο «Άμπρετα αυτοκτόνηση στον δρόμο», περάσαμε από Κακογιάννης, Βρυσάκη, Ψηρή, Φυλακές και είμαστε εδώ στο Χαλάνδρι, σε ένα πρόσωπο που τα αγαπάμε πολύ και για την πολιτιστική του ζωή. Δεν θα έχουμε μόνο Χαλανδριώτες, αλλά μας αρέσει πολύ αυτό το σημείο. Και η Βίκη Βασιλοπούλου που μας κάλεσε. Σιωπώ, τελειώνω με την εμβληματική φράση «Τα άλλα είναι σιωπή». Θα μιλήσουμε μέσα από τη δουλειά μας. Υπάρχει πολύ αγάπη, γι' αυτό και ακούμε καλά λόγια, γι' αυτό και πιστεύουμε σε αυτήν, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε όχι σε κάποια άλλη πρόσκληση και πρόκληση για κατάθεση. Τονίσω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές. Η τελευταία σκηνοθετική αλλαγή έγινε πριν από λίγα λεπτά στην Τόνια. Και τους ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό που είναι όντως ετοιμοπόλεμοι και διαθέσιμοι να μετακινηθούν και όλοι να καταθέσουν. Είμαι μαζί τους, δεν μου αρέσει καμιά διάκριση, είμαστε τώρα μια ομάδα πια και προχωράμε. Και ναι, είναι μονίμω πια για μένα ο Άμλετ, αλλά δεν είμαι σε αυτό. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε το έργο των παιδιών «Έρωτας ποιος». Στον Ιαννό πριν είχαμε μια άλλη δουλειά. Δουλεύουμε πια μια εκδοχή πάνω στις Βάπιες, για παράδειγμα. Πράγματα που δεν θέλω να τα ανακοινώνουμε, πλάτη, να έχεις την πρώτη είδηση. Αλλά θέλω να πω ότι και να κάνουμε, όποια και είναι η επόμενη δουλειά μας, μια εκδοχή άλλη, ίδια πάνω στο post-Hamlet, μάλλον θα συνεχιστεί, γιατί είναι πια μέσα στο ρεπερτόριό μας που το έχουμε αγκαλιάσει. Σιωπή, σε ευχαριστούμε. Α, κάνουμε αγκαλίτσα. Δεν μου λες κάνουμε αγκαλίτσα. Αγγελική, στα κάτω. Αγγελική, έλα γρήγορα κοντά μας, αγαπημένη. Βλάτ, και ευχόμαστε πάντα να μας ακολουθεί. Ναι, ναι, ο Βλάτ είναι ο άνθρωπός μου. Βλάτ forever. Βλάτ forever, πολιακό. Τον αγαπάμε. Εσύ είσαι πολιακό, Βλάτ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι εξαιρετικός μαχητής, καλλιτέχνης, αρτίστας. Και προχωράμε, σιωπή, γιατί έχει αρτικό.